Αγορήτρια του Μέρα 25, την κυρία Σοφία Σακοράφα, με τις παρατηρήσεις σας επί των άρθρων, κυρία Σακοράφα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Όπως ο καθένας καταλαβαίνει, είναι αδύνατο να αναφερθούμε στο σύνολο των άρθρων και σε κάθε άρθρο ξεχωριστά μέσα στα δεδομένα χρονικά περιθώρια. Οπότε η παρέμβασή μου θα είναι αναγκαστικά επιλεκτική, ή μάλλον, κύριε Υπουργέ, θα είναι ερανιστική, όπως είπατε χαρακτηριστικά χθες. Εισαγωγικά πρέπει να πω ότι πρόσεξα την τοποθέτησή σας χθες στο κλείσιμο της συνεδρίασης. Είναι αλήθεια ότι με απολύτως ευπρόσωπο τρόπο προσπαθήσατε να δικαιολογήσετε την περιπτωσιολογική πολυνομοθέτηση της κυβέρνησής σας. Αν η συζήτησή μας ήταν θεωρητική, θα είχε ένα νόημα να την επεκτείνουμε. Όμως εδώ υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα, ακόμα και αν δεν μπορώ να απαιτήσω την πολιτική παρησία και ευθύτητα να το αναγνωρίσετε αυτό. Το πρόβλημα της πολυνομίας υπάρχει και το γνωρίζετε πολύ καλά, ειδικά εσείς. Και είναι πρόβλημα που υποβαθμίζει και το κράτος δικαίου, υπονομεύει βεβαίως και ευθέως και την ασφάλεια δικαίου. Θα επαναλάβω όσα είπα για την κυβερνητική νομοθετική κοπτοραπτική. Για αυτήν την κάθε φορά περιστασιακή, ευκαιριακή και πρόχειρη σόρευση διατάξεων, η οποία πολύ συχνά έρχεται να καλύψει ατέλειες και λήψεις δικής σας νομοθέτησης, ακόμα και πρόσφατης. Και δεν μιλάμε για την ανάγκη αναθεώρησης παλαιότερων νόμων. Σήμερα έχουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Και πάμε στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Πόσες διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου αναφέρονται σε θέματα που υποτίθεται ότι ρυθμίσατε με το νόμο 5027 του 2023, μόλις ένα μήνα δηλαδή πριν, με το ΦΕΚ 2-3 του 2023. Παραδείγματος χάρη, στο άρθρο 26 παρεμβαίνεται με το άρθρο 77 αυτού του νόμου, που θα το χαρακτηρίσω ακόμα βρέφος μέσα σε εισαγωγικά, με ζωή μόλις ενός μηνός. Στη συζήτηση τότε έχει γίνει και πάλι λόγος επ' αυτού για την προφανή προχειρότητα. Και εδώ πάλι όσον αφορά στους συμβασιούχους για τη βοήθεια στο σπίτι, που ξέρετε ότι καλύπτουν πραγματικά πάγιες και διαρκείς ανάγκες και μάλιστα κυρίως σε δήμους με σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης. Κι όμως, ενώ έχετε γνώση της πραγματικότητας, επιλέγετε μόνο τη διεύρυνση δυνατότητας διαδοχικών συμβάσεων και επιμένετε στη διατύπωση αποκλειόμενη σε κάθε περίπτωση μετατροπής σχέσης εργασίας σε αρρούστη χρόνου. Και μάλιστα για την υπηρεσία που και είναι οικονομική ανάγκη και έχει μεγάλη σημασία η σχέση εμπιστοσύνης και οικειότητας με το άτομο που υποτίθεται έχει την ανάγκη. Τι είδους λοιπόν επίδειξη εξουσιαστικής δύναμης είναι αυτός ο αποκλεισμός της προοπτικής αορίστου χρόνου σε πείσμα όλων των πραγματικών δεδομένων. Στο ίδιο άρθρο είναι προβληματική και η παρέμβαση ως προς τη χρηματοδότηση του προγράμματος βοήθειας στο σπίτι, εκτός και αν έχετε κάποια άλλη δικαιολόγηση πιο πιστική. Μέχρι σήμερα η χρηματοδότηση και η υλοποίηση καλύπτεται από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών. Η δε διαχείρισή τους και οι διαδικασίες υλοποίησης καθορίζονται με προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη Εταιρεία. Τώρα θέλετε αυτό να το καταργήσετε και προτείνετε αναδρομικά από 1η-1η και κατά παρέκκληση παραγράφου 2 του άρθρου 38 του νόμου 4735 του 20, η χρηματοδότηση του προγράμματος βοήθειας στο σπίτι, συμπεριλαμβανομένης μισθολογικής δαπάνησης του προσωπικού της, να αποδίδεται μόνο με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Πέρα από το προσωπικό, κατατάσσεται και τους Δήμους αυτή την ιδιότυπη υπουργική ομοιρία. Εντελώς προβληματική είναι και η διάταξη του άρθρου 43 παρά την νομοτεχνική βελτίωση. Εδώ θεσμοθετείται ένα καθεστώς διάκρισης ανάμεσα στην προστασία του προσωπικού των συνταγματικά κατοχυρωμένων αρχών και στο λοιπό προσωπικό σε όλο τον δημόσιο τομέα. Δηλαδή, μία διαίρεση του προσωπικού του δημοσίου ανάμεσα σε υπηρεσίες προνομιού και μη. Δεν καινοτομείται καθόλου και πρόκειται φυσικά για κλασικό σύστημα κυβερνητικών πρακτικών. Έχετε μάλιστα τη διατύπωση ότι το συγκεκριμένο προσωπικό δεν εξετάζεται ούτε διώκεται ποινικά για έκφραση γνώμης, για υποβολή εισήγησης πρόταση που διατύπωσαν ή απόφαση που έλαβαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Στην ουσία θα μου επιτρέψετε να πω ότι εδώ υπονομεύεται την ουδετερότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Ο δημόσιος λειτουργός ξεκινά με την ορκομοσία του μια σχέση ζωής, λειτουργεί στο πλαίσιο της νομιμότητας της διοικητικής δράσης, με σκοπό την άμεση ή την άμεση ικανοποίηση του δημοσίου συμφέροντος, δρά με γνώμονα τις αρχές της αναλογικότητας, της ισότητας και της αμεροληψίας. Στο πλαίσιο της αμερόληπτης άσκησης των καθηκόντων του, αυτονόητα έχει κατά περίπτωση περιθώρια και δικαίωμα και υποχρέωση βέβαια, διαφωνίας με προϊσταμένους ή και με την πολιτική ηγεσία. Εξάλλου και ο υπαλληλικός κώδικας είναι σαφέστατος αυτό.
Εσείς όμως εδώ προσθέτετε ένα ακόμα κομμάτι στο παζλ, ένα διαιρεμένο και γεμάτο ανισότητες δημοσιοϋπαλληλικό σώμα. Ενδιαφέρον πάντως είχε και η αιτιολόγηση της λεγόμενης νομοτεχνικής βελτίωσης με την αφαίρεση της φράσης για την παραπηδίαση του απορρίτου. Μας είπατε ότι ούτως ή άλλως ήταν αχρίαστη, γιατί σε αυτή η περίπτωση μόνο από δόλο μπορεί να αλλάξει, να υπάρξει. Τι απομένει λοιπόν από όλο αυτό, κύριε Υπουργέ? Μόνο ο υπερβάλλος ζήλος των εμπνευστών και συντακτών της διάταξης στην κυβερνητική απαρέγκλητη κατεύθυνση της με κάθε τρόπο συγκάλυψης και συσκότησης του εγκλήματος των υποκλοπών. Δηλαδή, εν τέλει, η κυβέρνηση, όπως με τα λόγου και νομικής γνώσεως μας εξηγήσατε, εκτέθηκε και πάλι, αλλά χωρίς λόγο. Αυτό που θεωρούμε πραγματικά απαράδεκτο και θα έπρεπε να είναι εντελώς εκτός συζήτησης είναι αυτό που θέλετε να εισάγετε στο άρθρο 11. Τις κεκλεισμένων των θυρών συνεδριάσεις στα δημοτικά συμβούλια. Απαράδεκτο ακόμα και αν υπάρχει απόφαση αυξημένης πλειοψηφίας του Συμβουλίου. Ακριβώς γιατί αντιστρατεύεται την ουσία της δημοκρατικής αυτοδιοίκησης. Αν η εξουσία, ακόμα και στους Δήμους, έχει ανάγκη στεγανών και απόκρυψη, νομίζω, κύριε Υπουργέ, ότι είμαστε σε εντελώς λάθος δρόμο. Αυτή είναι διάταξη που πρέπει οπωσδήποτε να την αποσύρετε. Εν τω μεταξύ, υπάρχει και η ρύθμιση του άρθρου 10. Αφού εξαντλήσατε κάθε, επιτρέψτε μου, νεοδεξιά εφευρετικότητα για να φαλκιδεύσετε την αντιπροσωπευτική δημοκρατική λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης, άρχισαν να έρχονται οι δικαστικές αποφάσεις για αντισυνταγματικότητα σε διάφορες ρυθμίσεις. Αυτά που λέγαμε δηλαδή και εμείς τότε, οι μικρές και άξιες περιφρόνησης μειοψηφίες, ότι σκόπιμα θέλετε να νοθεύσετε και να παρακάμψετε την εκλογική έκφραση των πολιτών, αλλά δεν έχετε το δικαίωμα να το κάνετε. Στην προκειμένη περίπτωση, η απόφαση του ΣΤΕ, η 283 του 23, έκρινε αντισυνταγματικό τον τρόπο ανάδειξης Προέδρου Συμβουλίων στις κοινότητες πάνω των 300 κατοίκων που εσείς θεσπίσατε το 2019. Και τώρα αναγκάζεστε σε συμμόρφωση να επαναφέρετε ό,τι προέβλεπε το αντίστοιχο άρθρο του Κλισθένη, να επαναφέρετε δηλαδή με την ουρά στα σκέλια, θα λέγαμε, τη διάταξη της προηγούμενης κυβέρνησης. Μια πρόσθετη παρατήρηση θέλω να κάνω εδώ και τη θέτουμε σαν ερώτημα. Μήπως θα έπρεπε να εξετάσετε το ενδεχόμενο για την άρση κάθε σχετικής αμφιβολίας να διασφαλιστούν όσοι εκτέλεσαν τα καθήκοντα με βάση τη δική σας διάταξη σε σχέση με τις οικονομικές συναλλαγές που είχαν σε αυτό το χρονικό διάστημα? Επίσης, εντελώς αρνητική είναι και η διάταξη του άρθρου 45 όπως την φέρνετε. Έχουμε όλοι πλήρη γνώση ότι ειδικά για το ΑΣΕΠ υπάρχει μια διαρκής προσπάθεια των κατά καιρούς κυβερνήσεων για παράκαμψη των διαδικασιών του ΑΣΕΠ, όπως παραδείγματος χάρη με πλήθος νομοθετικών εξαιρέσεων και υπονόμευση του θεσμικού του ρόλου. Υποβάθμιση υπάρχει και εδώ, που μια ανεξάρτητη αρχή επιλογής προσωπικού τη μετατρέπεται σε απλή συμμετοχή και μάλιστα μειοψηφική, σαν ένα νέο όργανο, μια επιτροπή επιλογής προσωπικού και μόνο. Μια τελευταία παρατήρηση και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, για την κυβερνητική προχειρότητα. Κόντρα σε όλη την Ελλάδα, νομοθετήσατε πάλι πρόσφατα τη μετατροπή της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας σε ρυθμιστική αρχή αποβλήτων ενέργειας και υδάτων. Και όμως, σε αυτό εδώ το νομοσχέδιο, στο άρθρο 44, την αναφέρεται ακόμα σαν ρυθμιστική αρχή ενέργειας. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στη δεύτερη ανάγνωση, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Μία ερώτηση θα ήθελα να κάνω μονάχα προς την Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Ελλάδος, την ΠΟΕΟΤΕΑ, την ΠΟΠΟΤΑ, την Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Ερετών Περιφερειών Ελλάδος και την ΑΔΕΔΗ. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή τους για το ακαταδίωκτο που θεσπίζεται μόνο απέναντι στο προσωπικό που υπηρετεί στις συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές, καθιερώνοντας έτσι άνηση προστασία και συνεπώς άνηση μεταχείριση αφενός του προσωπικού των συνταγματικά κατοχυρωμένων αρχών και αφετέρου του προσωπικού στο υπόλοιπο ελληνικό δημόσιο, όπως επίσης και για την προτινόμενη διαδικασία προσλήψεων στις αρχές αυτές. Αυτό και ευχαριστώ πολύ.